Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Αριανούτσο, ποδοσφαιριστής που πριν από λίγο διάστημα συμφώνησε με το Μαρμπισαϊκό. Χρήστο, καλησπέρα. Να μας πεις για το λόγο που αποφάσισες να συνεχίσεις την καριέρα σου στην ομάδα της Μάρπισσας, έχοντας πέρασμα από ανώτερες κατηγορίες φυσικά. Τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Όπως ξέρεις, Κυριάκο, με ξέρεις πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο στις παραπάνω κατηγορίες είναι φοβερά. Υπάρχουν φοβερά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Και σε τόσα χρόνια δηλαδή που παίζω ποδόσφαιρο και έχω φύγει από την Πάρο και έχω δει αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να παίξεις ποδόσφαιρο για να πας παραπάνω να δεις τι. Σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Η διαδρομή μου στη Γερμανία, αυτά που είδα εκεί πέρα ήταν κάτι. Πραγματικά, αν δεν μπορείτε να το δείτε με το ίδιο σας το μάτι, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτά που είδα εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να κάτσεις να ασχοληθείς με ομάδες Β' Εθνικής. Να πας στη Β' Εθνική πού? Βλέπετε πως είναι το ποδόσφαιρο, βλέπετε πως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και προτιμούσα να έρθω εδώ στην Πάρο, στο Μαρμπισσαϊκό, να παίξω με τα φιλαράκια μου. Να είμαι ήρεμος, είναι η οικογένειά μου κοντά. Αυτά. Ασφαλώς αναφέρεις οργανωτικά ζητήματα. Αποφάσισες να έρθεις στην ομάδα που είναι της ιδιαίτερης πατρίδας σου. Πώς θεωρείς ότι είναι το επίπεδο των Κυκλάδων και μια τοποθέτηση για την προσπάθεια που κάνει ο Μαρμπισσαϊκός, η οποία είναι αξιέπαινη? Κοίταξε, το πρωτάθλημα των Κυκλάδων είναι τοπική κατηγορία, έτσι. Δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Απλά το μόνο καλό που μπορείς να περιμένεις από αυτές τις κατηγορίες είναι ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να πάρουν κάποιες ευκαιρίες και να πραγματοποιήσουν και εκείνη τα όνειρά τους, παιδί μου, να κάνουν προπόνηση μαζί μας, να δουν πως είναι κάτι διαφορετικό. Να προσπαθήσουν και εκεί να κυνηγήσουν κάποιους στόχους. Να δουν 10 πράγματα διαφορετικά. Και πάντα να προσπαθούν να παίζουν και αν ο Θεός και η τύχη τους ευνοήσει να πάνε κάπου παραπέρα. Φυσικά και εμείς να τους βοηθήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να πάνε παραπέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά. Και εγώ από το Μαρμπισσαϊκό ξεκίνησα πριν πάω στον Ολυμπιακό και ήμουν τόσα χρόνια και πριν κάνω την καριέρα μου και στο Μαρμπισσαϊκό ξαναγύρισα. Γιατί είναι ομάδα του χωριού μου, υποστηρίζω την ομάδα του χωριού μου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και με τιμά ιδιαίτερα που βρίσκομαι και είμαι από τη Μάρπισσα. Γιατί γίνεται πολύ σωστή δουλειά από όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στην ομάδα, γενικά στο χωριό. Αξιέπαινοι άνθρωποι. Και κοιτάμε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Απλά χρειάζεται υπομονή να έρθουν τα παιδιά ξανά στην ομάδα, να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ανάλογο της κατηγορίας. Για τους πιτσιρικάδες εννοώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και τον κύριο Μαμάση, τον πρόεδρο του Μαρμπισσαϊκού. Κύριε Μαμάση, έχετε την ευλογία να έχετε στο ρόστρο σας πλέον ένα πολύ χαρισματικό ποδοσφαιριστή, τον Χρήστο Αριανούτσο. Δύο λόγια για αυτή τη σημαντική εξέλιξη για το σύλλογό σας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο καταρχήν που μας τιμάει με την παρουσία του που είναι κοντά μας πάλι. Όπως σας είπε και ο κύριος, ξεκίνησε από το Μαρμπισσαϊκό. Είχαμε την τύχη, αγωνιζόμενος και εγώ, να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία μαζί με, τι να πω εγώ, είναι τιμή και καμάρι όλη τη Μάρμπισσας που ο Χρήστος κάνει αυτό τη στροφή αυτή τη στιγμή στην καριέρα του και θέλει να βοηθήσει το σύλλογό μας. Η παρουσία του σίγουρα ανεβάζει επίπεδο το Μαρμπισσαϊκό και δίνει και μια διαφορετική πνοή στα μικρά παιδιά. Ο Χρήστος δουλεύει με τα μικρά παιδιά στο σύλλογό μας και όσο καιρό ήταν εκτός γηπέδων, το είχατε αναφέρει και εσείς, ήταν μαζί μας είτε στις προπονήσεις είτε στην εξέδρα είτε σαν φιλάθλος. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τα νέα παιδιά, να τα προσπαθείς να τα ενσωματώσεις και να είναι μέλος της ομάδας, όχι να είναι ξένο σώμα στην ομάδα. Και ένα όφελος εκτός από την ποιότητα που μπορεί ο Χρήστος να δώσει και στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, φορώντας τη φανέλα του Μαρμπισσαϊκού, είναι ότι θα εμπνεύσει τα μικρότερα παιδιά. Θα εμπνεύσει τα μικρότερα παιδιά και από ό,τι βλέπετε και εμείς, δεν φοβόμαστε για άλλη μια φορά σε παιχνίδια που καίνε να χρησιμοποιήσουμε παιδιά από τις ακαδημίες μας. Το είδατε και στην προηγούμενη Κυριακή με τη Σέριφο, το είδατε και σήμερα. Και αυτός είναι ο στόχος μας, το οποίο τον έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές. Κάποια στιγμή ο σύλλογός μας να είναι με παιδιά από τις ακαδημίες μας. Όπως και αυτό συμβαίνει. Και όπως αυτό συμβαίνει. Σίγουρα θέλω πάλι μια φορά να τον ευχαριστήσω. Κοιτάξτε, εγώ σου είναι θέμα. Και τιμάει όλο το σύλλογό μας. Δεν είναι θέμα περίφαλο, είναι θέμα είναι πάλι ότι μαζί μας. Είναι ομάδα του χωριού μου, ρε παιδί μου, και είναι πολύ φυσιολογικό να ξαναγυρίσει στην ομάδα του χωριού μου αφού έκανα αυτή την καριέρα που έκανα. Και επίσης θα ευχαριστήσω και τον Αντρέα τον Καλαβουζιώτη την άλλη μεταγραφή που έκανε ο σύλλογος, η οποία και εκείνη είναι αξιέπαινη και το παιδί έχει
μια καριέρα από πίσω, μια παρουσία στα ποδόσφαιρα, στο ποδόσφαιρο μάλλον της Πάτρας και της ΓΑΜΑ Εθνικής από ό,τι γνωρίζετε, που και εκείνο με την παρουσία του και μαζί με τον Χρήστο, με τον Βιτζιλέο, αλλάζουμε επίπεδο πλέον. Ευχόμαστε το γνωρίζουμε. Όλα τα παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς οι τρεις. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να σώσουμε την ομάδα, να πάμε σε κάποιο άλλο επίπεδο. Όχι. Να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο και να δίνουμε πνοή στα καινούργια παιδιά. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.